μαθητές του πρώτου δημοτικού σχολείου Σερών υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά τον πρώην διεθνή άσο του ποδοσφαίρου Άγγελο Χαριστέα, χαρίζοντας τους ζωγραφιές που επιμελήθηκαν οι ίδιοι τους. Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων, στο πλαίσιο της εξάλειψης της βίας, έκαναν αίτηση προς την περιφέρεια και εκείνοι ανταποκρινόμενοι κάλεσαν τον κύριο Χαριστέα για να συνομιλήσει με τα παιδιά. Είναι στα πλαίσια της εξάλειψης της βίας και στον αθλητισμό και στο σχολείο και γενικότερα κατά της βίας. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας είχε την πρωτοβουλία να καλέσει τον κύριο Χαριστέα, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα αυτό και με μεγάλη χαρά σήμερα και εμείς τον υποδεχτήκαμε. Τα παιδιά έκαναν ζωγραφιές για να τις χαρίσουν και μας έκαναν και την τιμή και ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Περιφερειάρχης να έρθουν και να γίνει πιο επίσημη η εκδήλωση αυτή. Είμαστε σήμερα, ας το πούμε, με την ιδιότητα την αθλητική όλοι μας, γιατί πάνω απ' όλα τα παιδιά, το μέλλον. Σημασία έχει δηλαδή να περάσουμε τα σωστά μηνύματα στα παιδιά μας. Από εκεί και πέρα είμαι πάντα κοντά στα παιδιά. Έχω δει πάνω από 14.000 παιδιά το 2022. Οπότε γνωρίζω πολύ καλά και αυτά που τους απασχολούν και αυτά που πρέπει να τους μεταδώσουμε. Θα έλεγα ότι είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό τη δουλειά που έχουν κάνει μάλλον οι γονείς τους, για να γνωρίζουν, ας πούμε, εμένα, ας πούμε, συνομήλικούς μου, έτσι, που έχουμε αρκετά χρόνια που έχουμε σταματήσει, μάλλον μέσα από τα βίντεο, μέσα από τα social media, μέσα από όλο αυτό το καινούριο κύμα. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να λέω πάντα στα παιδιά είναι να έχουν στόχους, να έχουν όνειρα, να έχουν σωστά πρότυπα και να ασχολούνται με τον αθλητισμό, γιατί μέσα από τον αθλητισμό, πιστέψτε με, και αυτό και θα πω σήμερα στα παιδιά, είναι ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ομάδες ανθρώπων που θα κάνουν την αλλαγή. Το μήνυμα που θέλω να περάσουν στα παιδιά είναι ότι ο αθλητισμός είναι η πρόταση κατά της βίας. Ο αθλητισμός είναι η πρόταση κατά της βίας. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που μεταδίδει ο αθλητισμός. Είναι η λύση κατά της βίας και θεωρώ ότι μόνο μέσα από ομάδες, μέσα από συνεργασία μπορούμε να εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο. Έπειτα τα παιδιά ερμήνευσαν στην νοηματική ένα τραγούδι για την αγάπη. Να ευχαριστήσω τον Άγγελο, διότι μόλις ζητήθηκε εδώ από τους υπευθύνους του πρώτου δημοτικού, με χαρά δέχτηκε να έρθει και επίσης είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί τα παιδιά μας γνωρίζουν τον Άγγελο τον Χαριστέα. Ο Άγγελος είναι κομμάτι της ελληνικής σημαίας, μας έκανε περήφανους. Εγώ χαίρομαι που είναι και κομμάτι της αλληλεγγύης, είναι συνάδελφος, αυτό ξέχασα να σας το πει. Είναι περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης και αντιπεριφερειάρχης, άρα είναι κομμάτι της αλληλεγγύης και χαίρομαι πραγματικά που τα παιδιά μας εδώ είναι τόσο χαρούμενα και δημιουργικά. Όπως είπε, η πρόταση κατά της βίας είναι ο αθλητισμός. Το ασπάζουμε πλήρως και έτσι να προχωρήσουμε. Ξέρετε για ποιο λόγο επισκέφτηκα όλα αυτά τα παιδιά? Όχι. Επισκέφτηκα αυτά τα παιδιά γιατί πιστεύω ότι μόνο εσείς παιδιά μπορείτε να αλλάξετε τα πράγματα και να τα κάνετε καλύτερα. Μόνο τα παιδιά. Και από ό,τι είδα, είσαστε στο σωστό δρόμο. Ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή. Ξέρετε, είμαι κατάγομαι και γεννήθηκα από ένα χωριό εδώ πολύ κοντά, έτσι. Στριμονικό. Δηλαδή πριν, ακριβώς. Έφυγα από το χωριό μου στα 16 μου και πήγα στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησα την καριέρα μου. Ποιο χωριό? Το Στριμονικό. Έπαιξα σε πολλές ομάδες στην καριέρα μου, αλλά ξέρετε γιατί έκανα μια επιτυχημένη καριέρα σαν ποδοσφαιριστής και σαν αθλητής? Γιατί από μικρός έμαθα μια πάρα πολύ σημαντική λέξη που θέλω να τη μάθετε κι εσείς σήμερα, και είναι η συνεργασία. Έμαθα από πολύ μικρός να συνεργάζομαι με τους διπλανούς μου, με τους μαθητές μου, έμαθα να συνεργάζομαι με τα αδέρφια μου, έμαθα να συνεργάζομαι με τους συναθλητές μου, γιατί κατάλαβα από πολύ μικρός ότι μόνος μου δεν μπορώ να πετύχω τίποτα, παιδιά. Πραγματικά υπέροχη εκδήλωση. Εκδήλωση που ξεχυλίζει, όπως βλέπετε εσείς, από χαμόγελα, από φωνές, από μεγάλη και θετική ενέργεια από αυτά τα παιδιά που είναι το μέλλον μας. Εδώ
στο πρώτο εδώ δημοτικό σχολείο γίνεται αυτή η εκδήλωση και μπαίνει ένα γκολ, σκοράρουν οι υπεύθυνοι και τα παιδιά κυρίως, σκοράρουν σε αυτό το οποίο θέλουμε να σκοράρουν στη ζωή. Η παρουσία του Άγγελου του Χαριστέα, ενός θρύλου του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενός ανθρώπου που μας σήκωσε στα ουράνια, τη γαλανόλευκη αλλά και τις ψυχές μας, σηματοδοτεί ακριβώς αυτή την προσπάθεια που γίνεται από όλους μας, ούτως ώστε η νέα γενιά να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, τα ενδάλματα αυτά τα οποία είναι των μικρών και των μεγάλων να δώσουν το παράδειγμα για μια ουσιαστικά ζωή χωρίς βία, για αθλητισμό και φυσικά το να μπει αυτό το πράγμα, αυτή η ενέργεια στη ζωή μας.